Το πιο γλυκό φεστιβάλ της πόλης ξεκίνησε στο πεδίο του Άρεως και προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι γεύσης και γνώσης γύρω από το μέλι. Η τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου εφαρμόζεται στους μελισσουργούς και εμείς σαν Δήμος Απέμπτη Κοινότητα δίνουμε βήμα να ενημερώσουμε τους δημότες μας ως προς την ποιότητα των προϊόντων, ως προς το μέλι, τη μέλισσα, όλα τα προϊόντα, τα ευεργήματα που έχουμε από το μέλι και από όλα τα προϊόντα της μέλισσας. Κατά τη διάρκεια της γιορτής πραγματοποιούνται εκδηλώσεις όπως επίδειξη τρίγου, ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα Κυψέλης, τη διατροφή και παρουσιάσεις για τη ζωή των μελισσών. Η μέλισσα δεν προσφέρει μόνο μέλι, γύρι, βασιλικό, πολτό, πρόπολη και αυτά τα συστατικά, αλλά προσφέρει επικονίαση. Χωρίς τις μέλισσες δεν θα είχαμε το 85% των καλλιεργούμενων φυτών στηρίζονται στη μέλισσα. Δεν θα είχαμε φρούτα, καρπούς, λαχανικά. Ο πλανήτης μας θα ήταν πολύ πιο φτωχός αν δεν είχαμε μέλισσες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε έτσι, γι' αυτό και γιορτάζουμε ειδικά αυτή τη μέρα για τη μέλισσα. Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας της γιορτής, μαθητές δημοτικών σχολείων επισκέφθηκαν το χώρο και ενημερώθηκαν από καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα προϊόντα της Κυψέλης. Είναι ένα τριήμερο που έρχονται εδώ οι δημότες, ενημερώνονται, δοκιμάζουν τα προϊόντα, μπορούν να αγοράσουν αν θέλουν. Γι' αυτό λέμε το ότι είναι γιορτάζω, δοκιμάζω, ενημερώνομαι. Βασικά αυτό. Η ενημέρωση μας λείπει. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αμυγείς κατηγορίες ελληνικού μελιού, γύρι, βασιλικό πολτό, ποτά και καλλιντικά από μέλι. Έχουμε όλα τα μέλια, παστέλια, μπάρες δημητροχών, χειροποίητα κεριά, κεραλιφές. Ο κόσμος θεωρούμε ότι ψάχνει να βρει κάπως πιο ιδιαίτερες ανθοφορίες, δηλαδή πέρα από το ανθέον και πευκόμελο που τα γνωρίζει από παλιότερα, ψάχνει κάτι καινούριο. Τώρα εμείς δειγματίζουμε, δοκιμάζει ο κόσμος και επιλέγει ποια γεύση του αρέσει περισσότερο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ της Κυριακής, ενώ στους επισκέπτες θα προσφέρονται γιαούρτι και λουκουμάδες με μέλι.